Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Πες του ουρανού τις γραμμές, πώς αλλάζουνε χρώματα και χωρίζουν βουνά και χωρίζουν τα σώματα. Πες στο φεγγάρι και πιες απ' το φως του δυο κύματα. Οι ζωές μας νησιά, όλα αλλάζουνε σχήματα. Και απ' το δάκρυ σου κλαίω, και απ' το δάκρυ μου κλαίω. Σπασμένο ουρανό, πού να σε ψάξω, πώς να πετάξω με ένα φτερό μου κλειστό. Άσπρα μπαλόνια, χάρε την αχρόνια, σύννεφα μοιάζουν παλιά. Πώς να τα σπάσω, πώς να ξεχάσω όσα θυμάμαι φιλιά. Με μια θάλασσα αγκαλιά. Έλα, ναι, ήταν ο Μάρκος. Ήρθε μισό από την πλάτη μου και ακούσαν τα ούλα. Αντρέα, φοβούμαι. Φοβούμαι ότι να έρθει σπίτι σου. Αν έρθει να τον αντιμετωπίσω. Να δούμε. Όχι, όχι, να πιαστείτε στα ζέρκα. Πρέπει να τον σταματήσω, η Ευδοκία είναι έγκυος. Χριστέ μου, και τα τρία μωρά σπίτι. Κλείω να πάω να τον σταματήσω. Γιατί, κύριε Γιώργο, αλλά λες αλήθεια, δεν θα φοβάσαι να μου πεις ποιους έπιασε σπίτι της Αθηνάς. Λοιπόν, ακούω. Τον Αντρέα και την Έλενα. Αθηνά, έπιασε ο κύριος Γιώργος την Έλενα και τον Αντρέα δαμέ, στο κρεβάτι, μαζί. Όχι βέβαια, τέλος σου φτάνουν τώρα. Όχι βέβαια, ήμουν σίγουρος. Πραγματικά ήμουν σίγουρος ότι περιπέζουμε μπροστά στα μούτρα μου. Ένα σου λέω μόνο και να το θυμάσαι. Αν χωρίσω μαζί με τον Ορέστη, ταξίδι μεν περιμένεις. Παπαλά. Κι εγώ ένα σου λέω, κόρη, να χτυπιέστε πάνω και κάτω. 1η Ιουνίου είμαι στα νορβηγικά φιόρτ, εντάξει. Χαίρετε, γεια σου, τσαντίο. Ο Φεδόνας και εγώ αποφασίσαμε να φύγουμε από τη σειρά. Να παραιτηθούμε. Να παντρευτούμε. Θα πάμε να μείνουμε μαζί σαν κλεισίδες. Λοιπόν, κύριε Αριστοτέλη, μπορείς που να έρθει στο καινούργιο μας στο σπίτι, να φέρει και τις χελώνες σου, αν θέλεις. Θέλεις? Αλήθεια? Ναι, τούτο είναι ωραίο νέο. Τολμάς και πιάνεις. Έβαλες απόκρυψη γιατί ήξερες ότι θα απαντούσα το κινητό μου. Πού είσαι, Έλενα? Θέλω να μου πεις πού είσαι, θέλω να μιλήσω με το μωρό μου. Ρε, άτε παρέτα μας ήσυχους, θέλω ούτε να σε δεις τα μάθια του. Έχει μυστικά από μένα, Ευδοκία. Πριν από σένα είχε μια σοβαρή σχέση. Μόνο που το είχαν δει κάπως περίεργα το θέμα. Η Ευδοκία ήθελε να κάνει παιδί. Και να παντρευτούν αργότερα, μετά. Ναι, ήξερα το τούτο, όμως ποτέ μου ανέφερε ότι ήθελε να κάνει μωρό. Γιατί είχε 4 αποβολές, τη μία πίσω από την άλλη. Ξέρεις τι σημαίνει δίκαιρος μήτρα. Κάτι συμβαίνει. Έκοψε την αντισύλληψη και άλλαξε γνώμη γιατί νιώθει ανασφαλής μέσα στο γάμο σας, εδώ και πολύ καιρό. Αποφάσισε μια εγκυμοσύνη για να δεθείτε περισσότερο. Εμένα κάτι μου λέει αυτό, Αντρέα. Το μωρό είναι μωρό. Άκουσε με κάτι, επαρεξήγησε τον που άκουσε και εχθρεύεται με θέλει. Αλλά η Έλενα δική με αυτή τη στιγμή. Κάτσε. Όπα, γιατί λαλείς μου τα λίγο μασημένα. Εν υπάρχει περίπτωση η Έλενα που μια παρεξήγηση ξαφνικά να αποφάσισε να σου πιάσει τον Μιχαήλ, γιατί ξέρει ότι είναι το α και το μέγα μέσα στη ζωή σου. Τι ούτε θεωρώ ότι είναι παρανοϊκή. Πότε να πάμε στο γυναικολόγο? Αύριο, μεθαύριο.
Εντάξει, εσύ στα τις δουλειές σου, τα μωρά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να έρθεις. Ευδοκία, κόψε τον, εντάξει. Μαζί τα πάμε. Έλα, σου μπορεί, Αθηνά. Θέλεις να τα ξαναβρούμε τον ωραίο στην Ιόη. Με ρωτάς, ρε, Ελιά, θέλω να τα ξαναβρεις. Εννοείται ότι θέλω να τα ξαναβρεις, αλλά είναι τα σχέση είναι δεν μπορώ να τους εκθέσω. Sorry. Είναι παντρεμένη, καταλαβαίνει, και παράνομη. Πάντως, εγώ είπα τα ονόματα στο Ορέστη που για μέσα εκεί είναι πτώσχυρες μου. Είσαι καλά. Έκαμε σου κάτι, χτύπησες σου. Όχι, όχι. Είμαι μια χαρά. Εντάξει, μπερδευτήκαμε πολύ μες την ιστορία, αλλά δεν με νοιάζει τίποτε, φτάνει που έχω εσένα. Πιστεύεις με τώρα. Λάλλον σου αλήθεια, είναι. Έχουμε χρόνο. Απεριόριστο. Δεν με ελέγχει κανένας. Απεριόριστο. Η Ευδοκία ζηλεύκει. Δεν ήξερα αν ζηλεύκει. Πάντως, δεν με πιέζει καθόλου. Με συγκρίνεις τώρα το δικό σου χαρακτήρα. Αλλά πλήσα να σε αλλάξουμε συζήτηση γιατί δυσκολεύκει με πάρα πολύ. Έλα να κάτσουμε. Παρακάτω, τι άλλο είπατε με την Αντριάννα. Τούτα, ότι να παραιτηθούν μου το σιεριαλ και ο Φρέδανα και να γίνουν αγρότες και θέλω να πω να δω το μέρος πένει υγιές. Μάλιστα. Και δεν θα πας σχολείο. Γιατί, είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος μαθητής. Αποσίες εν έχω. Αύριο να πάρω ρεπό. Τι λέτε, δεν αστρώνουν αυτοί. Καλά, αν είσαι λαλίστο κοροϊδευτικά. Εγώ όμως εννοώ το. Να γίνω αστροναύτη και να πάω στον Άρη. Αλήθεια, τώρα σοβαρά. Ναι, θα πας. Ναι, σοβαρά. Λοιπόν, εκκλείσαμε. Αύριο θα πάω σχολείο και να πάω μόνο ημέρα να εκδρομή με την Αντριάννα. Δηλαδή, όλα εντάξει με την Αντριάννα. Τι εντάξει. Ξετάζω την. Χαίρετε, τι κάνετε, ε? Εμείς καλά είμαστε. Εσύ, φαίνεσαι τσαντισμένη. Είμαι. Για το γνωστό θέμα, κύριε Πέτρο. Μόλις τσακώθηκα με την παπά μου. Ανδρέα, πες μου την αλήθεια, σε παρακαλώ. Κοίτα, υποσχέθηκα σου ότι δεν θα σου λέω ψέματα. Οι ερωτήσεις σου όμως τέλος πάντων, ναι, αισθάνομαι ελεηνά απέναντι από την Ευδοκία. Έχω τρελές τύψεις, Ελένα. Αγαπάς τη. Κατάλαβα το. Ναι. Αγαπώ τη σαν άνθρωπο. Ελένα, εσύ κωθήκε και πήγες στη Σίμη. Έπιασες και τα μωρά μαζί σου και δεν ξανάρθες ποτέ πίσω. Δεν είπαμε κουβέντα και πήγες απλά στο δικηγόρο για τα διαδικαστικά. Τόσο ψυχρά. Η Ευδοκία μπήκε στη ζωή μου και οι συγκυρίες έφεραν μας κοντά. Κυριολεκτικά έπιαστηκα πάνω της. Και ήταν η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο ανήμπορος. Έχω τύψεις. Ειδικά επειδή είναι έγκυος. Ναι. Δεν ήξερα όμως αν θα μπορέσει να γεννήσει τον μωρό. Μίλησε μου προχτές ο πεθερός μου. Η Ευδοκία έκρυψε μου κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί ξεχνώ τις θέσεις μου.
τον εαυτό μου, την αξιοπρέπεια μου. Λέω ότι δεν είμαι εγώ. Λογικά μου τη στιγμή, ανά πρέπει να τα μαζέψω όλα για να εξαφανιστώ. Άρα, Ανδρέα, τι να κάνω. Να μείνω, να παλέψω για μας ή να σηκωθώ να φύγω. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να νικήσω τον έρωτα σου για την Έλενα. Ω, ήρθες. Τα ξέχαμε στις δουλειές σου. Ναι. Τα μωρά εμπανώ. Ναι, μόλις τα έκανε μπανιά η κοπέλα. Έχεις κάτι, φαίνεται μου. Κουρασμένη. Είναι της εγκυμοσύνης. Όχι, αλήθεια, αν είδα βίαιος ο Μάρκος. Φοβούμαι όμως να μην πιαστεί την Ευδοκία αν ζάδει στα πιούρλα. Δεν θα τον πιστέψει. Να σου δώσει διαζύγιο. Και να μου το εδεί αν χρειαζόμαστε το. Εμείς αν να φτάσουμε 80 χρονών και να είμαστε παράνομοι εραστές. Νιώθεις τύψεις για Τζίνα. Όχι. Όχι πλέον. Ξέρω μπορεί να σου φαίνεται ότι είμαι ανέσθητη, πολλά σκληρή, αλλά πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου. Γιατί τον επαντρεύτηκες, Ελένα? Ένιωθα μόνη μου. Ένιωσα τεράστια απόρριψη από σένα. Ο Μάρκος ήταν ένας γοητευτικός άντρας. Σκέφτηκα ότι με τρία μωρά να καταλήξω μόνη μου. Θα πρέπει να δώσω μια γλωτσιά στο παρελθόν. Να ξεχάσω τον Ανδρέα και να προχωρήσω. Έτσι το έκανα. Θυμάσαι τότε που σου είπα ότι είσαι η μάγισσα μου. Δηλαδή, τόσα χρόνια που δεν είχαμε, τι έκαναμε. Πού θέλεις να ξέρω. Εγώ έτσι μεγάλωσα, έτσι έμαθα να λειτουργώ. Είσαι πολλά νεύρα, ξέρεις το. Έλλη μου, πρέπει να μάθεις δυο πράγματα στη ζωή σου, μάνα μου. Πρώτον, θα μπεις στο ίντερνετ σου, θα σου αφιερώνω 2 με 3 ώρες την ημέρα. Άντε και είπατε το να το καταλάβει. Και δεύτερον, θα γυρίζεις το αρνητικό σε θετικό. Γιατί μια δυσκολία μπορεί να γίνει αιτία για μια καινούργια ευκαιρία στη ζωή σου. Παπά, τι μου λες τώρα που έχω τόσα νεύρα, καταλαβαίνεις τι μου λες. Μάνα μου, δεν έχουμε ίντερνετ, κατάλαβα. Ένα αρτίστρα που 2 ώρες, 3 ώρες, αύριο μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο. Ως ότι εγώ να πελάλω, δεν αντέχω χωρίς ίντερνετ. Τόσο καλύτερα, μάνα μου, θα κάτσεις να σκεφτείς και θα συζητήσεις με τον εαυτό σου, Έλλη μου. Πει μου, συζητάς καθόλου με τον εαυτό σου? Όχι. Ακόμα να πελάνω τέλεια. Λάθος. Οι καλύτερες κουβέντες που κάνει ο άνθρωπος είναι με τον εαυτό του. Ωραία, τότε συζήτα εσύ με τον εαυτό σου να σε ακούσω κι εγώ πριν καταλάβω τίποτε. Κι όλα σου πω, πιάσ' τον ωραίσιν και ξεκαθάρισε γιατί θα γίνει χαμός δάμεσα. Λέω σου το. Άριστα, γι' αυτόν έχουμε τόσα νεύρα. Όχι για το ίντερνετ. Και για τα δυο. Ποιο είναι το α και το μέγα στη ζωή μας? Ο έρωτας και το ίντερνετ. Εγώ δεν έχω κανένα που τα δυο τώρα. Δεν μπορώ. Πεινάς? Ω, ευχαριστώ. Έβαλε σε Ιρένα, ξαδερφή της Μάρθας Αντωνίου. Πρόσεξε τι θα σου πω και λάβε το σοβαρά υπόψη. Εάν δεν με εξασφαλίσεις ότι δεν θα έχεις εσύ κανένα σύντη πάνω σου, δεν έχει ούτε σέντ. Και ό,τι θέλεις κάνε. Εντάξει. Καλά του τα είπες. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη ότι είναι τούτη Ιρένα.
που θέλει να σπάει εφό με κανένα. Αν ήταν νομοταγής άνθρωπος και νοιάζεται για τη δικαιοσύνη, ήταν να πάει ως τώρα στην αστυνομία. Τούτος ενδιαφέρεται μόνο για ριάλια. Οπότε θα κάνει ό,τι του πω. Ούτως ή άλλως είμαι από αυτή. Το μόνο που με νοιάζει είναι να με χάσω τον Μιχαήλ. Τίποτα άλλο. Αγαπημέ μου. Θέλω να φανείς δυνατός. Είσαι ο παπάς του τουτουμουρού. Μπορείς να πάεις να το αρπάξεις που τον Ανδρέα και την Έλενα. Είσαι ο παπάς του στα χαρτιά. Μπορείς να το κάνεις. Όχι, θέλω να κλείσω τον Λούκα φυλάκι. Έλα να σοβαρό μιλάς. Τούτος άνθρωπος έπιανε το μωρό μας. Διέλυσε μας το, για τον λόγο να έρκεψες να πίνεις, καταλαβαίνεις το. Ετιμωρήθηκε, Ανδρέα. Ετιμωρήθηκε από την απόρριψη του Μιχαήλ. Και να συνεχίσει να τιμωρείται. Πραγματικά, εσύ σε καταλαβαίνω. Σκέφτομαι ζω τον Μιχαήλ. Εντάξει, τώρα φοάται τον έντο θέλει. Αλλά είναι ο παπάς του, είναι ο Λούκας του. Σε κάποια φάση να δώσει χωρές. Δεν θέλω να είμαι εγώ εκείνη που τον έβαλε φυλακή. Καταλαβαίνεις τον να με μισήσει. Είμαστε καλά εμείς. Έχουμε τη Χριστίνα μας. Έχει γερή, εσύ σου αδυναμία. Άστο ρε, Ανδρέα μου. Να το αφήσω. Κάτσε γιατί δεν το πρέπει να αρχίσει να γίνεται μεγάλη βλακεία. Ζητάς μου να το ξεχάσω, Έλενα. Πραγματικά, ζητάς μου να γίνω Θεός. Όχι, Έλενα, εν είμαι. Καταρχήν, είναι η γυναίκα που σου μίλησε για το συντή εξαφανίστηκε. Πώς να τον κλείσουμε μέσα. Μπορούμε να τον παγιδεύσουμε κάπως. Δεν θέλω. Εξάλλου, για να εξαφανιστεί, Ζωνή σημαίνει ότι μια μαγνητοφωνημένη συζήτηση είναι ένα αρκετά δυνατό στοιχείο. Ναι, έτσι. Ρώτησα δικηγόρο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να σε στριμώξω άλλο σήμερα. Αλλά και από την άλλη, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ζητάς μου να είμαι τόσο μεγαλόψυχος. Εντάξει, δεν είμαι κακός άνθρωπος, αλλά τόσο μεγαλόψυχος. Άστο, αγάπη μου, άστο, άστο, σε παρακαλώ. Δεν το πιστεύω με το πράγμα. Έχουμε δυο μωρά και φτιάχνουμε σε παράνομο ραντεβού. Δηλαδή, πάνω από 5 μήνες δεν καταφέραμε να χαρούμε την οικογένειά μας. Τι καταράν τούτη που έχουμε εμείς δυο μπορείς να μου πεις. Εγκαρμικό. Μοιραίο. Όχι χωρίς το γιο μου. Μην τον αφήκε να με πιάσει, να με πάρει σε άλλους ανθρώπους. Σήκου φύε τώρα, εν καταλάβεις ότι φετσιασμένο το μωρό. Χαήλ μου, σε παρακαλώ. Αγαπώ σε γιο μου. Αγαπώ σε. Χόμες, είσαι κακός, έκλεψε τον τη Χριστινούλα. Καταλαβαίνεις ότι φοήθηκε το μωρό. Φύγε να είμαι πιο πελάρα από την αστυνομία να έρθουν να σε συνάξουν. Εφύες. Προσέξα πώς μου μιλάς, γιατί θα σου σπάσω μούτρα σου. Λουκά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φύγε. Θα και από την Έλενα τηλέφωνο φοβούμαι. Με φοβάς, αγάπη μου, έφυγε. Όχι, Έλλη. Εν υπάρχει περίπτωση να σου πω αν δεν βεβαιωθώ ότι δεν με δουλεύκεις. Δεύτερη φορά, ρε, Έλλη. Το δεις εξαμαρτίνου κανδρός σοφού, κυρία Έλλη. Και είσαι σοφός άντρας εσύ. Τι μας λες, ρε, αρέστη. Τι να σου πω, είναι σου τέστηχτο κακομύρι μου. Να σου πω, με ξάπεις κακομύρι, εντάξει, εν είμαι κακομύρι. Τώρα πώς του λέει, ωραίστη. Και να σου πω, επειδή έβαλες έναν κοστούμι και τελειώσες δικηγόρος, και θα σε βρω συνέχεια από πίσω. Δεν κατάλαβα. Γιατί εν είμαι αξιόπαινος. Είσαι αλλά με καβάλα στο καλάμι. Πε μου τα ονόματα. Ποιο είναι το παράνομο μας, Βαγάρη. Εν πρόκειται να σου πω, εν το καταλαβαίνεις το πράγμα. Εν πολλά σοβαρόν, Έλλη. Κι αν είναι αλήθεια, που εν το πιστεύω βασικά, αλλά τέλος πάντων. Α, εν πολλά σοβαρόν και θέλεις να ρωτήσεις. Γιατί, τι φοάσαι ωραίστη ότι είναι σιδερή ο παπάς μου. Όχι βέβαια, εφόμουν τον παπά σου. Το χαρακτήρα σου φοβούμαι, Έλλη. Το χαρακτήρα σου γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι να κάνεις βλακεία. Τέλος πάντων, καθυστεράς με.
Έχω ραντεβού με τον έναν υποτιθέμενο μιχό. Εσύ ώρα μου με περιμένει. Συγγνώμη που ήρθα, Γιώργο, χωρίς να σου τηλεφωνήσω. Υπάρχει πρόβλημα, είμαι μόνος μου. Α, μάλιστα. Δηλαδή, αν ήταν δαμέ η κόρη σου, θα υπήρχε πρόβλημα. Καλά το κατάλαβα. Όχι, μάνα μου, δεν καταλάβεις. Είναι τούτο που εννοούσα. Ναι, εντάξει, ξέρω τι εννοούσες, Γιώργο. Απλά σου εξέφυγε. Αγγελική μου, οι κόρες μου σε εγκρίνουν, σε λατρεύουν. Κόψε κάτι, Γιώργο. Λοιπόν, δεν έχω ίντερνετ. Μα εσύ. Φαίνεται εσύ βλάβει την περιοχή. Απίβδησα, δεν ξέρω πώς θα περάσω την ώρα μου. Απέ μου, έχεις νεύρα, ξανείτε. Πολλά. Ευτυχώς όμως μπαίνω στο ίντερνετ, σερφάρω και έτσι ξεχνιέμαι. Τα ίδια μιλούσαν και με την Ελλήνη το πρωί. Έλα σου πω, πάθες εξάρτηση εσύ με το ίντερνετ, ξέρεις το. Ναι, και πού είναι το κακό. Πού είναι το κακό. Πόσες ζούσες πριν το ίντερνετ, ρε Αγγελική. Ούτε που θυμούμαι. Πριν ζούσα και χωρίς κινητό. Τώρα να μείνω χωρίς μπαταρία, παθαίνω πανικό. Α, πολλά κακό τούτο. Να σου πω, τι άλλες εξαρτήσεις έχεις. Πες μου για να σε αποτοξινώσω. Έχω καταπληκτικές μεθόδους. Δεν σου συμφέρει να με αποτοξινώσεις. Γιατί? Γιατί η τελευταία μου εξάρτηση είσαι εσύ. Α, όχι, τούτο να επιτρέπω σου το. Αλλά πρόσεξε, στο ταξίδι μας, ίντερνετ. Και κινητά κλειστά. Ναι. Εντάξει. Θα κάνουμε άρα για τούτο το ταξίδι ή δεν θα το κάνουμε. Μα φιβάλλεις δηλαδή. Έρε μαμά, έτσι είπαμε σου να έρθεις να φυτέψεις και ρε πανάκια. Μόνο να το δεις. Τι να δω, την κόρη μου στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Εν τούτα τα όνειρα που είχα εγώ για σένα. Τόση κόπη, τόσες θυσίες. Να κάνεις ένα όνομα στο χώρο και να πάω να μου γίνεις αγρότησα τώρα. Μαμά, τούτη είναι η επιλογή μου. Να ηρεμήσω. Για πόσο. Για πόσο είναι να αντέξεις μακριά από τον πολιτισμό εσύ. Εσύ ούτε παιδική κατασκήνωση είναι πιες ποτέ. Χωρίς τα σπάσου, τα μανικιούρ σου, τις κρέμες σου. Ξέρεις τι ωραίο δέρμα και επιδερμίδα μπορεί να κάνεις πάλι βιολογικά. Και εμείς μόνο από τούτα να τρώμε. Θα σου γυρίσω μπάτσο να σε ένα να γυαλίσει, βουκάζω σου πέντε επιδερμίδα είναι να κάνεις. Μαμά, σε παρακαλώ, πρόσεχε. Τούτα ζαμέ κάμνη με ευτυχισμένη. Με την αγάπη του κατάλαβα ποιες είναι οι χαρές της ζωής. Και τούτα όλες οι λαλίστε δεν έρθεις ποτέ σε επαφή με τη φύση. Έπιασες ποτέ ένα δέντρο να το φυτέψεις, να το δεις να μεγαλώνει και να φάεις τους καρπούς του. Τι άμενα να καταλάβεις. Και γιατί να το φυτέψω και αφάω τους καρπούς του και να πάω στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω το φάω έτοιμο με τίποτε μελί. Διότι το νόημα της ζωής είναι να είμαστε ευτυχισμένοι. Και τούτο μαθαίνεις το μόνο μέσω της εκτίμησης. Πρέπει να μάθεις να εκτιμάς που το πιο μητσί είναι στο πιο μεγάλο πράγμα που προσφέρει η φύση. Τούτο είναι ο κύκλος της ζωής. Δεν που λάλλεις, τι λάλλει η κόρη. Θέλω διερμηνέα. Μαμά, αφήστο. Εσύ είναι εντελώς διαφορετική η οπτική γωνία. Σημασία είναι ότι εγώ να τον ακολουθήσω. Και ότι εγώ συμφωνώ μαζί του σε ούλα. Και εγώ να φροντίσω να σας τα χαλάσω ούλα. Φοβούμαι το να μας τα χαλάσει πάλι. Γεια σου, Ορέστη. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα πούμε στα σύντομα, γιατί πρέπει να πάω μέσα. Είσαι σίγουρος ότι δεν θέλεις να έρθεις μέσα? Ναι. Ντρέα, γίνασαι πολλά περίεργα πράγματα και προτιμώ να τα πούμε δάμε έξω, μας ακούσει και κανένας μέσα. Οκ. Περίεργα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λάλλεις. Ωραία. Με την Έλλην είπαμε να το ξαναπροσπαθήσουμε. Κάτι ξέφυγε βέβαια του κυρίου Γιώργου και έχω υποψίσει ότι η Έλλη περιπέζει με. Οκ. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Εγώ πώς είμαι στη μέση. Ναι. Πώς να σου εξηγήσω τώρα τον μπέρδεμα. Εν πάση περιπτώσει, Ανδρέα, έπιασες ο κύριος Γιώργος πριν της Αθηνάς εσέναν και την Έλληνα μαζί μπας στο κρεβάτι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια! Ορέστη, τον το πράγμα είναι ισχύει, σε παρακαλώ, μέ σου ξεφύγει τίποτε, γιατί εντζε έγκυος η Ευδοκία. Α, εντζε έγκυος η Ευδοκία. Δηλαδή, φλόμωσε με στο ψέμα ο πρώην πεθερός μου, α. Εν ήξερα για ποιο λόγο σου είπε κάτι τέτοιο ο κύριος Γιώργος, αλλά σε παρακαλώ, δεν θέλω να σου ξεφύγει τίποτε. Ανδρέα, εν τζι υπάρχει περίπτωση να με περιπέζεις, επειδή είναι έγκυος η Ευδοκία και να είσαι όντως μαζί με την Έλενα, είναι. Ορεστή, σε παρακαλώ, κόψε το. Ναι, ρε αγάπη μου, εννοείται ότι τρελείες, αφού λέω είμαι της υγιεινής διατροφής. Ψάχνω το θέμα, με νομίζεις, και αρέσκουν μου κιόλας, αλήθεια.
δώσω από εδώ ελευθερία. Ήρθε να με δει εμένα, να πιάμε τηλέφωνο. Εξέχασα να σας το πω, πιάμε συζήτηση για τις ελιές. Για τις ελιές, α! Το λοιπόν, εμείς έχουμε να κάνουμε μια πολλά σοβαρή συζήτηση μπροστά σε όλους, δάμε. Είναι εσύ που έβαλες την Αντριάννα να παραιτήσει από τη δουλειά. Εγώ. Πιένε να δεις, έρχομαι. Πώς του μιλάς έτσι τώρα του Αριστοτέλη? Ξέρω πολλά καλά έναν μπουλαλό. Η Αντριάννα μόνο για τον Αριστοτέλη ήταν να κάνει τη θυσία. Ξέρεις εσύ πολλά καλά την Αντριάννα, βλέπω. Μπράβο. Πάρε τα κόρη μου και εσύ που ξέρω την κόρη μου τώρα. Θέλει να μου γίνει αγρότης σαν νύχη μου. Και δεν ξέρει πότε γεννιούνται τα αυγά. Νομίζει ότι φυτρώνουμε στα θερμοκήπια. Δεν έχει ιδέα. Κάνουμε λάθος. Ξέρει τα πάντα. Είναι ερωτευμένη με το φέδρο, αν του αρέσει και λύσει κιόλας. Ξέρεις πόσο αγαπά τα ζώα ελευθερία. Ναι, και εσύ πότε προλαβαίνεις να τα μάθεις τα ουλά. Που τότε που είσαι ένα σκυλάκι τυλάκι. Πολύ τσαμπουκά είσαι ελευθερία, ναι, δεν σε παίρνει, θα σε κολλήσει τον τοίχο μικρό. Εγώ δεν θα την κολλήσω στον τοίχο. Απλά εξηγόρησε ότι κοιτά, αλλά έβλεπει. Εν τέλος το είπες τον τώρα, γιατί εν το πια. Λέω ότι κοιτά στους ανθρώπους, αλλά έβλεπεις. Έβλεπεις μέσα τους. Αρχηγέ σκίζει σήμερα. Με έχει τρελάνει. Ρε, είναι αμαρτία. Η μάμα σου. Είναι μάμα μου. Είναι η Αντριάννα μέχρι στιγμή. Α, μέχρι στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, η Αντριάννα αυτή τη στιγμή κάνει μεγάλη καριέρα στην τηλεόραση. Γιατί σε κόφτη. Μπορεί να είναι κόρη σου, αλλά η ζωή δική τη. Μεγάλωσε. Πες τα, αρχηγέ, γουστάρω, πες τα. Με χαίρεσαι. Και για σένα ισχύει το ίδιο, μπορεί να μεγαλώσω. Λοιπόν, τόσο με τις έχει μεγάλη γλώσσα. Δεν έχει μεγάλη γλώσσα. Πολύ μυαλό έχει. Και καλά θα κάνεις να το καταλάβεις και εσύ αν τελειώνουμε. Η Αντριάννα και ο Φέδωνας αποφασίσανε αυτό που αποφασίσανε και αφορά τη δική του ζωή. Κατάλαβες. Να το χωνέψεις, να τελειώνουμε. Καλά δεν τα λέω, αρχηγέ. Ήταν το μήνυμα που μου έστειλες, γιατί με πιάσεις τηλέφωνο. Δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Να με ενοχλήσεις γιατί... Ήμουν με ένα φίλο μου. Το κινητό μου ήταν ανοιχτό. Δεν ήθελα να σου χαλάσω εγώ, Πέντε. Τέλος πάντων, όπως σου έγραψα στο μήνυμα, έστειλε ο Λουκάς ποδά. Του έγινε φασαρία. Η Λένα είπε τούτη. Ο Μιχαήλ έκλαιε. Αλλά τώρα ηρέμησε. Πάνω με τη Λένα και βλέπουν τη βίντεο. Okay. Πάω. Πάω να μιλήσω, λέω, με τον Μιχαήλ να ειδοποιήσω την Έλενα. Δεν ειδοποιήσες την Έλενα. Θεώρησα ότι ήταν να την στόλες που σου έστειλα μήνυμα. Όχι, ξεχάστηκα. Πάω στο μωρό. Ανδρέα, μισό λεπτό. Θέλω να αλλάξω την κουζίνα. Βασικά όλα, τα πάντα. Πώς σου στέλνει τούτο στα καλά καθομένα? Γιατί από τον καιρό που ήρθα νιώ παντρίσαν το σπίτι, εσεβάστηκα και δεν άλλαξα τίποτε. Νομίζω ότι δικαιούμαι το όμως. Δεν μπορώ, θέλω να τα αλλάξω, δεν μ' αρέσκει. Εν το γούστον της Έλενας, δεν είναι το δικό μου. Okay, αν θέλεις να τα αλλάξεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Αύριο. Αλλά θέλω σου για εσένα μαζί μου. Αύριο να έχεις ραντεβού στο γυναικολόγο. Και να πάμε, ναι, θα το αναβάλεις πάλι. Πρώτα θα πάμε για την κουζίνα. Δεν μπορώ. Μπήκε μου και ιδέα. Θέλω να αλλάξω, νιώθω καλά. Είσαι πολλά παράξενη σήμερα, ξέρεις το. Γιατί, Ανδρέα? Επειδή θέλω να φτιάξω το φάντασμα της Έλληνας, που το χώρο που μαγειρεύω. Ωραία, να σου παραγγείλω καφέ. Όχι, Έλενα, εντάξει, thank you. Βασικά νιώθω πάρα πολύ άβολα και ντρέπομαι, δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω την κουβέντα. Κανονικά, μεταξύ μας είμαστε, τι έγινε? Ωραία. Με την Έλληνε δοκιμάσαμε να κάνουμε έτσι μια επανασύνδεση. Κάτι ξέφυγε όμως του κύριου Γιώργου και υποψιάζομαι ότι η Έλληνε είναι το μεγάλο. Και τι μπορώ να κάνω εγώ? Ο κύριος Γιώργος είπε ότι το παράνομο ζευγάρι για το οποίο μιλούσε είσαι εσύ και ο Ανδρέας. Αλλά ο Ανδρέας δεν το παραδέχεται. Ναι. Κοίτα, ορίστε μου.
Επειδή σου έχω εμπιστοσύνη ότι θα μιλήσεις, να σου πω εγώ. Ναι, ο Ανδρέας και εγώ είμαστε μαζί. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εσυχίστηκα. Ο Ανδρέας όμως είπε νόη. Είναι λογικό. Η γυναίκα ήταν έγκυος και προφανώς δεν ήθελα να με εκθέσει ούτε εμένα. Ναι. Τώρα εσυχίστηκα παραπάνω. Ελένα, μήπως ειδοποιήσεις ο κύριος Γιώργος, γιατί εγώ δεν μπορεί να πιστέψω ότι είσαι ξανά με τον Ανδρέα και ξέρεις ότι η γυναίκα τον έγκυος. Χαρακτηρίζεις με περίεργα, ναι. Ναι, Ελένα. Λυπούμε. Ωραία, πέρασε έξω, σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω με την Ελένα. Όχι, δεν έχει να πάει πουθενά. Φύγε, σε παρακαλώ, γιατί να καλέσω την αστυνομία. Και τι έγινε, Ελένα. Θέλω το γιο μου πίσω. Κατάλαβε, θέλω το γιο μου πίσω. Είναι εσύ που έλεγε ότι τον αγαπά αλτρουιστικά. Λοιπόν, δεν θέλει να σε ξαναδεί το μωρό. Θορίσε και φοάται. Έλα, τι έγινε. Πολλά. Άσε με ρώτας. Πόσο πολύ, πόσο πολύ, πόσο πολύ. Όμασα, είσαι κακός, έκλεψα τον τη Χριστρούλα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Δουλειά που πάθαμε πρωί-πρωί. Δηλαδή, ρωρεστή, ο ένα μηχό σε παραδέχτηκε, ενώ ο άλλο αρνήθηκε. Κύριε Γεωργό, να μην τα σαγλίκια τώρα, εσύ δεν τα συμπέρασμα φκάλει, α πούμε. Εσύ σαν την κουβέντα που ακούγαμε στα νέα, με το φόνο που έγινε στο Λούνα Πάρκ. Ο ένα ο μάρτυρα παραδέχεται το, ο άλλο δεν το παραδέχεται. Ένα λεπτό, ρωρεστή μου, γιατί εγώ είπα σου και ονόματα. Τα οποία όμω εγώ δεν έμαθα ποτέ. Που ακριβώ έτσι γίνεται με την Αθηνά τώρα. Η Αθηνά δεν το παραδέχεται και ο Πέτρος παραδέχεται το. Μάλιστα. Καλά, και τι συμπέρα να βγάλει την ορέστηση. Τι συμπέρα να βγάλω. Yeah. Ότι είναι προλάβες να τους ειδοποιήσεις ούλους ίσως. Είπα σας το ότι καρτερώ τη γειτόνισσα, εντάξει. Γειτόνισσα τι λέμε τώρα. Πρόσεξε τη συμπεριφορά σου εσύ, εντάξει. Τραυλωμάσιρον κύριε Γιώργο Παναγία μου, σαν μιλούμε τα οικογενειακά μας, να μου γυρευκεί μες στη μέση. Σκάσε εσύ. Έλα μέσα, κύριε και μου, ένα μέσα. Ο καφές είναι έτοιμος. Γεια σας. Πέρασε. Να συζητήσω. Ο πρώην γαμπρός μου, που μπορεί να είναι και νυν,
Αγγελική, Ορέστης. Ναι, χαίρομαι πολύ. Χάρηκα. Πάντως, είσαστε πολλά τέρκα στο ζευκάρι. Αν τα ξανάβρωμε, γιατί ξέρετε, τούτα ελέαμε τώρα, αλλά δεν προλάβαμε να τελειώσουμε. Ήρθετε. Ένα φίο τότε, ένα φίο να τα πείτε. Όχι, για όνομα του Θεού, άλλες κουβέντες που έλεγαν. Τα δικά τους ένα θα πούμε μετά. Αφού περιμένα σε με αγωνία να σε γνωρίζω. Πε, Ορέστη. Ναι, με εννοείται με αγωνία. Καλημέρα, αγάπη μου. Να έρθω να πάρω τα μωρά. Είσαι μόνος σου, μπορείς να μιλήσεις. Καλημέρα. Τι έγινε, γιατί σταμάτησες? Δεν μπορείς να έρθεις να πιάσεις τα μωρά, γιατί... εκτός αν πω της Λένας. Εν η Έλενα. Ο Μιχαήλ μπορεί να μείνει λεπτό μόνος του. Να έρθει μαζί μας. Άκουσα την Ανδρέα. Τι έγινε? Τίποτε, Γενούρκο. Όχι, εν ήρθε, ο Λούκας που δάμε. Απλώς να βγω με την Ευδοκία να πάμε σε μια δουλειά και ο Μιχαήλ θέλει να έρθει μαζί μας. Κατάλαβα, οκ. Okay. Εντάξει, πιένετε όλοι μαζί μου, πιάστε με όταν επιστρέψετε. Αγαπώ σε. Ναι. Τι έγινε? Γιατί σταμάτησες μόλις ήρθα? Συμβαίνει κάτι? Η Έλενα είπε μου ότι να χωρίσει με τον Μάρκο. Α, οκ. Okay. Μάλιστα. Πώς έτσι ξαφνικά. Να πω πάνω να ετοιμάσω τον Μιχαήλ. Ενταραγμένος μετά που να πήγαινε χθες με τον Λούκα. Χαίρομαι πάρα πολλά. Λοιπόν, να πάω, γιατί ο Πέτρος λείπει που δεν σε 8 έχει δυο πελάτες, οπότε πρέπει να πάω επί τόπου. Αριστοτέλη μου, φεύγω. Η Ανδριάννα θα με περιμένεις. Να περάσετε καλά. Γεια. Γεια. Έλα να σου πω, για να πάει να δείτε σε λίγες έβαλε έτσι ο Πολόνια, έτσι να ξέρεις. Άντε, αγόρι μου, εφιάμε. Ξέρω ότι καίγεσαι να πάει στο χτήμα να δεις τις ελιές. Περιμένει μας και ο Φέδωνας. Με ξέρει και τόσο καλά, εν είπε ότι καίγομαι, τούτες είναι δικές σου υπερβολές. Τι είναι, αγάπη μου, αλλάξεις γνώμη? Όχι, καθόλου. Απλά περίμενε 5 λεπτά. Θέλω να μου πεις τι ξέρεις για μένα. Τα πάντα, αγάπη μου. Ρώτα με ό,τι θέλεις. Θέλεις να πεις ότι που ήμουν μωρό και είχαμε πιάσει που σένα, ερωτούσες για μένα? Πάντα, αγόρι μου. Πάντα και για τα πάντα. Ωραία. Πότε γεννήθηκα, πότε έχω γενέθλια, θυμάσαι? Ξεχνιέται τούτο? 2 Αυγούστου. Και πόσα κιλά γεννήθηκα? 2,850 με μαλάκια. Είναι σου φαλακρό μωρό. Πόσο χρόνο έπιασε παιδικό σταθμό? 3. Και δεν ήθελες καθόλου. Έκλαιες. Έκλαιες πάρα πολλά. Τι βάθμους είχα στην πρώτη δημοτικού? Τέλειωσες με αλφα. Ήσουν ο καλύτερος μαθητής της τάξης. Αγάπη μου, ήμασταν και είμαστε όλοι πολλά περηφάνοι για σένα. Ποιο ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι? Ένα space. Ένα παιχνίδι που σου το έκανα δώρον εγώ. Που είχε σχέση με το διάστημα. Μάλιστα. Και φαγητά μου αρέσκαν που ήμουν μωρό? Οι αγκινάρες, οι καρύδες και τα ρεβίθια. Α, και το χταπόδι. Όποτε είσαι ένα χταπόδι πάνω στο τραπέζι, φώναζε και λέει: φύγετε εδώ, δεν το θέλω, δεν το θέλω. Φύγετε το τέρας, το τέρας, δεν το θέλω. Μάλιστα. Ποιο είναι το αγαπημένο μου μάθημα, το καλύτερο μου? Τα μαθηματικά. Είσαι μεγάλο να στερείς τα μαθηματικά. Και το χειρότερο μου? Η ορθογραφία. Τι με κοιτάς έτσι εκπληκτός?
Μπορώ να σου μιλώ με τις ώρες για σένα. Ξέρω την κάθε λεπτομέρεια που σε αφορά. Θα ξεχάσω τη μέρα που ήρθα σπίτι σας και κλείψα το αλπούμ σου. Τις πρώτες σου φωτογραφίες. Εγώ έχω τα πρώτα σου μαλάκια. Το βραχιολάκι μου φορούσε στην κλινική, εγώ το έχω. Α! Πρέπει να αναφέρω ότι έχω και το πρώτο σου δόντι. Μάνα μου, πώς σου δημιουργήθηκε τούτη λαθασμένη εντύπωση? Αφού μέχρι και ο γαμπρός σου κατέβασε μούτρα, έπιασε την κόρη σου και φύγαν, ούτε καν μαζί μας έναν καφέ δεν ήπια. Μάνα μου, είχαν τα νεύρα τους, εν ήξερες τους νεαρούς τώρα. Και το άλλο, αφού πάση για επανασύνθεση είναι, εξήγησα σου. Τη μια βρίσκουν, τα διάλεγα, δεν τη βρίσκουν. Καμία σχέση μαζί σου. Γιώργο, αν μου πεις την αλήθεια, αν μου μιλήσεις καθαρά, να μπορώ να πιάσω την κόρη σου την Έλλη, να της μιλήσω, να της πω ότι χρειάζεσαι κι εσύ μια συντροφιά. Ακού. Να δώσουμε να εξηγήσεις της Έλλης. Όχι, δεν θα της πεις τίποτε. Και να σου πω στο κάτω-κάτω, πες ότι έχεις δίκιο, υποθετικά μιλώ. Τι με παίρνεις εμένα, για βλάκα, τι δηλαδή? Για όνομα του Θεού, δεν είπα έτσι πράγμα. Μα έδειξες με τον τρόπο σου, ρε Αγγελική. Ξέρεις ότι βάλω τη φωνή εγώ και στέκου συγκλαρίνων και δυο τους. Συγγνώμη, Γιώργο, αλλά έτσι πράγμα δεν κατάλαβα. Μάλλον πήρα σου τον αέρα. Αγγελική μου, δεν κατάλαβες, μάνα μου. Ξέρεις τι χαραγκάμπνου που να πάμε ταξίδι, ε? Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λαλείς, Γιώργο. Αλλά εμένα κάτι είδαμε, δεν μου αρέσκει. Και δεν είμαι καμιά χαζή, καταλαβαίνω. Μάνα μου, φκάρτο που το νου σου. Κοίτα, κοίτα τι τριαντάφυλλο σου κόψε από τον κήπο, ε? Μύρισε το. Μάλιστα, δηλαδή τώρα ο Μάρκος μένει σε ξενοδοχείο. Ναι, έπειρε κάποια ρούχα του, όλα. Καλά, Αντζετούν, τι σημαίνει δηλαδή, ότι προχωράτε να πιάτε διαζύγιο? Μου το διαλέει. Και το ότι έπιασε σε ξενοδοχείο δεν σημαίνει τίποτε. Μπορεί αύριο να έρθει να αρκέψει τους σαμπουκάδες πάλι. Ο Ανδρέας. Εντάξει, συνεχίζουμε κανονικά. Τι εντάξει, ρε Λένα. Δαμε η Ευδοκία είναι έγκυος. Εγώ σοκαρίστηκα που το έμαθα. Τι μιλάς. Μόνο καταστροφή είναι τούτος ο έρωτας τελικά, ναι. Μπορώ να κάνω διαφορετικά, κατάλαβε με. Και τι προσδοκίες έχεις, ρε Λένα. Τι ελπίζεις δηλαδή, ότι είναι να γεννήσει η Ευδοκία, να πάει το μωρό 2 χρονών και να χωρίσουν? Τι περιμένεις? Με ρωτάς. Επάψα να σκέφτουμε το αύριο. Δεν έχω μέλλον. Απλά προσπαθώ να ζήσω την κάθε μέρα μαζί του όπως μπορώ. Και απλά καταργέμαι τον εαυτό μου που δεν του μίλησα τότε. Αν το έκανα, θα είχαμε αποφύγει του δαούλα. Να μην καταργέσαι τον εαυτό σου, γιατί στην τελική είναι το ίδιο να κάνουμε και εκείνος. Αφού είσαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ρε Λένα. Και γι' αυτό στο τέλος είναι να υποφέρεις. Υποφέρω πιο πολλά μακριά του όμως. Μιλά λίγο πιο σιγά, Ανδρέα. Το μωρό μου που είναι? Ο Μιχάηλ εμπάνω, ένα ακούει. Εβουρούσαμε όλη μέρα για την κουζίνα και δεν έπιαμε στο γυναικολόγο. Και είπες μου και ψέματα ότι να πάμε μετά. Εντάξει, να πάμε αύριο, μεθαύριο. Αν δεν μπορέσει να πω και μόνη μου. Ευδοκία, τέρμα τα αστεία και τα ψέματα, εντάξει. Με ενδιαφέρει να θυμώσει ο παπάς σου, αλλά ξέρω γιατί δεν έπιαμε στο γυναικολόγο.
Δεν καταλαβαίνω. Ευδοκία, ξέρω. Μίλησε με τον παπά σου, έμαθα. Η δίκαιρος μήτρα δεν απαγορεύει σε καμιά γυναίκα να κάνει μωρό. Αλλά θέλει προσοχή. Ξέρω τα πάντα. Είπε μου και για τις εγκυμοσύνες σου στο παρελθόν. Γιατί μου πες τίποτε. Δεν είχα πρόθεση ποτέ για εγκυμοσύνη. Ήταν αρκετό για μένα που μεγαλώνω με τα κορίτσια. Και έπαιρνα το χάπι. Τότε τι άλλαξε. Sorry, μου περιέργεια μου ρωτώ, γιατί... Όχι ότι θέλω τον τόμορα μου περιμένεις. Η αγάπη μου για σένα, Ανδρέα. Με μεγάλωσε. Και στο κάτω-κάτω χιλιάδες γυναίκες στον κόσμο με δίκαιο μήτρα. Καταφέρα να έχω μωρό. Γιατί όχι εγώ. Εννοείται ότι να τα καταφέρεις. Αλλά πρέπει να πάμε στο γυναικολόγο, Ευδοκία. Πρέπει να ακολουθήσεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θέλεις το, Ανδρέα. Τον το μωρό. Θέλεις το πραγματικά. Πέ μου. Σε παρακαλώ, με ρωτάς τα αυτονόητα. Όπου θέλω πάω και μάζεψε τη γλώσσα σου. Μες στο σπίτι δεν μπαίνεις. Το κοπελί είναι σχεσμένο που τα χτες που ήρθες. Όπου θέλω πάω. Εάν με ξανακουντήσεις θα πιω μια πέτρα να ανοίξε κελέ σου. Κατάλαβε το. Μες στο σπίτι δεν μπαίνεις. Να πού κάνεις ρε. Τώρα. Γεια σου, Έλλη μου. Τώρα έφυγεται. Ναι, θέλω να σου μιλήσω. Κι εγώ. Κοιτάξτε, κυρία Αγγελική, πρέπει να μείνετε μακριά από τον παπά μου. Αμάνα. Να μου μας ούντα, έρκαβεις έτσι. Πολλά επιλυτικά. Αμάνα μου, τσάμου τα χαλάσει με την Αγγελική κατήση της. Έλα, Αθηνά. Ακού, έλα, σύναξε την αρφή σου, γιατί δεν ήξερον να μπουν να γίνει. Ακούεις? Σύντομα. Μπορώ να κάτσω? Ναι, βέβαια, κάτσε. Σημαίνει κάτι ο Μιχαήλ?
Μια χαρά είναι ο Μιχαήλ. Εμείς οι δύο μπορούμε να έχουμε μια κουβέντα σαν δύο γυναίκες που σέβονται το φίλο τους και τον εαυτό τους. Σαν δύο έντιμες γυναίκες που έχουν ήθος και αξιοπρέπεια. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Είδα σας, Έλενα, χτες το πρωί. Ήμουν τρία μέτρα μακριά σας. Και είδα τα πάντα. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Κορή, με μου λέει ψέματα. Είδες σας που το παράθυρο. Έφευκε η Αγγελική και βάσα στη μια ώρα και μιλούσετε. Τι λαλούσετε? Γυναικείες βλακίες. Γιατί δεν ρωτάς την ίδια? Διότι είναι κυρία και θα σε καλύψει. Μετά σηκωστήκες και φύγεται. Πού έπιετε? Σπίτιν της για καφεδάκι. Παγορεύεται? Εξαρτάται. Ήταν που μιλούσετε. Είπατε μερικές αλήθικες. Λούκα μου. Γιατί χτύπησε την κολλητή του, αγάπη μου, έξω από το σπίτι? Γιατί δεν άντεξα. Σπάσαν τα νεύρα μου. Να ακούσει τον Μιχαήλ, να σου φωνάζε. Χάσα τα λογικά μου, παραλόγησα, δεν ξέρω. Ο Ανδρέας δεν ήξερε ότι ήρθες σήμερα να είσαι εδώ. Και ούτε πρόκειται να το πω. Επίσης, αγνοεί ότι σας είδα χτες. Έχω πολλές απορίες, Έλενα. Και ερωτήσεις. Ρωστή, πρόκεισε πολλά καλά. Έχω δυο πελές μες στην κέλη μου. Σε θέλω και εσένα. Κύριε Γιώργο, πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια και εσύ είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορείς να μας στηρίξεις. Και αντί να μας στηρίξεις, διάσεις μας μια και πάμε παρακάτω. Πρέπει να μας προστατεύσεις, κύριε Γιώργο. Εγώ είσαι μου δικηγόρος και δεν μπορεί να προστατεύσεις την Έλλη. Είπαμε μια μπελάρα ρε, και αμέσως έπιασε τους, έκαμε σε ολόκληρο σενάριο μες στο μυαλό σου ρε. Έπρεπε να γίνεις σεναριογράφος εσύ, ο δικηγόρος ρε. Και πού είναι να μείνετε? Πού είναι το σπίτι? Να έχω δικό μου δωμάτιο? Να μείνω μες στο πατρικό μου. Εντάξει, λίγο παλιό θέλει λίγο σάσμα. Μπέτρινον, έκαμε το παππούς μου πριν πολλά χρόνια. Και ο πρώτος που να μπει μέσα, διότι αλέξει το δωμάτιο. Και θέλει να είσαι εσύ τούτος. Θέλω. Πάντως, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί φέρθηκες κυρία και στην Έλλη, στην Αθηνά, σε μένα. Να σε φιλήσω, Αλεξάνδρα. Και ο Θεός να σε έχει πάντα καλά. Μέσα, Νίνα! Θα σε βασίσω! Θα σε βασίσω! Κι άλλος εραστής!